Μεσημέρι, Νεκτάριε. Καλό μεσημέρι, Γαλλίδα. Είχαμε σήμερα και την ανακοίνωση του ονόματος του διαιτητή και των βοηθών του στο ντέρμπι. Για τον κόσμο που δεν μας άκουσε, να πούμε ότι ορίστηκε ο Βασίλης Δημητρίου με βοηθούς τους Μιχάλη Σωτηρίου και Πέτρο Πέτρου και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο μπήκαμε για καλά στην τελική ευθεία για το μεγάλο παιχνίδι της Κυριακής. Αδειμονούμε όλοι για αυτό το παιχνίδι. Φαντάζομαι πόσο θα αδειμονείτε και εσείς, Νεκτάρι, έτσι. Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι, το οποίο είναι καλά πολύ. Το αν θα υπάρξει οποιοδήποτε πλεονέκτημα, είτε σοβαρό πλεονέκτημα, όπως είναι το ενδεχόμενο νίκη του Απόλλωνα και το ενδεχόμενο τη Ισοβαλία, θα φτάσει στου δύο βαθμού, ή από πλευρά δική μα ένα μικρό, αλλά επίση σημαντικό πλεονέκτημα, για να θέλουμε να κερδίσουμε. Η πραγματικότητα είναι ότι εμεί σκεφτόμαστε μόνο το τελευταίο σενάριο, γιατί είναι αυτό που μα παίρνει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα εξαρτάται πλέον η τύχη μας και οι ειδικές μας πιθανότητες θα αυξηθούν σε σχέση και με τα δύο επόμενα παιχνίδια που θα έχουμε να δώσουμε. Αυτή είναι η φιλοσοφία που έχουμε από την ημέρα που ολοκληρώθηκε ο επιτελικός του κυπέλλου με την ΑΕΚ και μέχρι το παιχνίδι της Κυριακής. Μεσολαβούν βεβαίως ακόμα δύο προπονήσεις που ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε κανένα πρόβλημα και να πάμε με όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές στον αγώνα της Κυριακής. Είναι μια χρονιά, εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα, στην οποία ο Αποέλ έζησε πάρα πολλά πράγματα, πολύ ευχάριστα με την παρουσία της ομάδας στους ομίλους του Champions League για ακόμη μια φορά, με δυσάρεστα που ήταν οι σοβαροί τραυματισμοί αρκετών ποδοσφαιριστών του, και έχει φτάσει τώρα σε ένα παιχνίδι, όπως λέμε όλοι, Νεκτάρι, ουσιαστικά να παίζει μια χρονιά, αφού, όπως είπες και εσύ, αυτός που θα το κερδίσει θα έχει και το τεράστιο πλεονέκτημα για τον τίτλο. Όλα αυτά τα στοιχεία δίνουν έτσι μια τεράστια σημασία για αυτό το πολύ σπουδαίο παιχνίδι και δεν ξέρω αν το πλεονέκτημα του ΑΠΟΕΛ πέραν του κόσμου του επιστρέφει στο γήπεδο είναι και η εμπειρία που κουβαλά από τον πρωταθλητισμό τόσα χρόνια. Σε μια ομάδα χωρίζει τις επιτυχίες μέσα και από το ίδιο της στο DNA. Και είναι πραγματικότητα, νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα αυτής, ότι ΑΠΟΕΛ του 2005 είναι η πιο επιτυχημένη και η πιο μεγάλη ομάδα στην Κύπρο. Με βάση και ο Κύπρος που έχει κατακτήσει. Ας μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια ομάδα που έχει κατακτήσει πέντε συνεχόμενα πρωταθλήματα. Βεβαίως αυτό δεν προδικάζει το οτιδήποτε. Αν υπάρχει ένα ενδεχόμενο να εκμεταλλευτούμε αυτή την εμπειρία με βάση το γεγονός ότι έχουμε αγωνιστεί σε τέτοια ηθής και σημαντικότητας παιχνίδια το πρόσφατο παρελθόν, ναι, νομίζω ότι είναι κάτι που τουλάχιστον οι ανθρώποι του ποδοσφαίρου λένε ότι παίζει ρόλο. Και ευελπιστούμε ότι θα είναι ένα από τα πλεονεκτήματά μας, όπως πολύ ο Τσέιντερ, θα είναι και η παρουσία του κόσμου. Ένα από τα πλεονεκτήματά μας. Όμως, κανένα από αυτά τα δύο δεν παίζει ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο παίζουν οι ποδοσφαιριστές μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι εκεί που θα υπάρξει σοβαρό μέτρο για το που κλείνει η ζυγαριά. Εμείς πιστεύουμε στις δυνατότητες της ομάδας. Άλλωστε, αυτή η ομάδα, ανεξαρτήτως των τραυματισμών που έχουν προκύψει, είναι η ομάδα που μας έφερε αυτή τη στιγμή να έχουμε τις προϋποθέσεις για να περάσουμε στην κορυφή της βαθμολογίας με ενδεχόμενο νίκης με δύο αγωνιστικές να απομένουν. Είναι η ομάδα που έχει την καλύτερη επίθεση μαζί με τον Απόλλωνα, το 86 γκολ. Και είναι επίσης πολλά από τα μέλη αυτής της ομάδας, αφού κάποια παιδιά ήρθαν τον Ιανουάριο, που έχουν βοηθήσει τον ΑΠΟΕΛ να θεωρεί αυτή η χρονιά, τουλάχιστον από πλευράς ευρωπαϊκών διοργανώσεων, ως επιτυχημένη. Όλα αυτά προϋποθέτουν ότι ο ΑΠΟΕΛ έχει τα απαραίτητα συστατικά για να μπορέσει να πετύχει τον στόχο του. Όπως επειδή μιλάμε για ποδόσφαιρο και μιλάμε για ένα παιχνίδι 90 λεπτών, το ποδόσφαιρο είναι και αστάθμητη παράγοντα. Το ποδόσφαιρο είναι και κάτι το οποίο μπορεί να βλέπεις μια ομάδα, όπως επικαλέστηκα για ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα, το χθεσινό παιχνίδι της Arsenal με την Ατλέτικο, όπου είχαμε μια ομάδα που αγωνιζόταν με 10, η άλλη της χειροκοπούσε, το ηγείται 1-0, και στο
τελευταίο χρονικό σημείο η εμφάνιση για Ατλέτικο. Αυτό θα μείνει στο τέλος της ημέρας και με αυτά τα δεδομένα θα πάνε οι ομάδες στον επαναληπτικό. Άρα η Ατλέτικο είναι ξεχωριστό ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να προδικάζει ποτέ ανεξαρτήτως των παραμέτρων που διέπουν ένα αγώνα. Εσείς πώς βλέπετε το γεγονός ότι ο Απόλλωνας βολεύεται με δύο αποτελέσματα Νεκταρίε? Αυτό έχει ερμηνευτεί, ερμηνεύεται όχι μόνο στην προκειμένη περίπτωση, γενικά ποικιλό τρόπος. Κάποιος μπορεί να πει ότι το γεγονός ότι ο Απόλλωνας παίζει και για την ισοπαλία μπορεί να τον αποπροσανατολίσει, μπορεί να πει ότι του δίνει την ευχαίρεια να παίξει πιο άνετα. Μπορεί κάποιος να πει ότι τότε το Απόλλωνας παίζει με ξεκάθαρο στόχο την νίκη, ότι αυτό τον κάνει να είναι πιο προσιλογωμένο στο στόχο του. Εσείς πώς το προσεγγίζετε αυτό το στοιχείο? Μιας μας απασχολεί αυτό που θέλουμε εμείς, Καθαρίνα. Αν πρέπει να πω κάτι, μπορώ να πω ότι ερμηνεύοντας τις δηλώσεις από πλευράς Απόλλων, εγώ δεν έχω διακρίνει να υπάρχει φιλοσοφία προσεγγίσης ισοπαλίας στο παιχνίδι μας. Και νομίζω ότι γενικά οι μεγάλες ομάδες δεν μπορούν σε αγώνες τοπικών διοργανώσεων να προσεγγίζουν οποιοδήποτε παιχνίδι για την λογική της ισοπαλίας. Αυτός που παίζει για την ισοπαλία συνήθως κάνει. Όμως, από πλευράς από ΕΛ, έχουμε ένα συγκεκριμένο στόχο. Ξέρουμε ότι αν εξυπηρετήσουμε αυτό το στόχο, τότε θα αυξήσουμε κατά πολύ σύντομα ότι έχουμε την κατάσταση του τίτλου. Και είναι ξεκάθαρο μέσα στο μυαλό μας. Δεν μας απασχολεί το ότι μπορεί να σκέφτεται από τώρα. Μάλιστα. Και πάτε πάνω πλοία από ό,τι αντιλαμβανόμαστε σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ο Μπρούνο Μπαλτάζαρ, έτσι? Έχει μπει κανονικά ο Αυτιανονέφης στο πρόγραμμα με βάση τη διαθέση μου, γιατί έχουμε και άλλους προσφαιριστές και δυστυχώς δεν μπορούμε να υπολογίσουμε. Το νεότερο που έχει να κάνει με τον Μινά είναι ότι επέστρεψε χθες. Ο Μινάς Αντωνίου ολοκλήρωσε τη χειρουργία από κατάσταση, ξεκινά τώρα πρόγραμμα επαναφοράς. Ευχηθούμε καλή ανάρρωση και κυρίως θετική ανάρρωση, γιατί ένα παιδί με πολύ μένουμε. Απλά μια και το αναφέραμε για τον Μινά Αντωνίου, δεν ξέρω, με βάση την πληροφόρηση και με βάση το πρόβλημα του Νεκτάρη, ο ποδοσφαιριστής θα μπορεί με το ξεκίνημα της προετοιμασίας της νέας περίοδου να είναι απόλυτα έτοιμος να μπει με την υπόλοιπη ομάδα? Εκεί εκτιμάτε? Όχι, καμία σχέση. Η διάρκεια της προετοιμασίας είναι σε ένα δίμηνο, Καθαρίνα. Ο Μινάς, για να έχει πριν αποκατάσταση, μιλάμε για 4-6 μήνες. Μάλιστα. Είναι σίγουρα ένα τεράστιο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίζουν πολλοί ποδοσφαιριστές. Υπάρχει και θετική πλευρά. Βλέπουμε παιδιά όπως τον Μιλάνο, όπως τον Βινίσιους, να έχουν επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς. Δεν μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε. Αλλά είναι ποδοσφαιριστές που μπορεί να τους αξιολογήσει ο προπονητής και να δούμε τι θα συμβεί στην προετοιμασία. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να κερδίσουν αυτή τη στιγμή τον χρόνο και να είναι καθόλου έτοιμοι. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τον κόσμο κλείνοντας, Νεκτάριε, μπορεί να γίνει εκτίμηση για την παρουσία του κόσμου και πόσα εισιτήρια έχουν διατεθεί μέχρι αυτή τη στιγμή? Θα λέμε στο τελευταίο, που είναι αριθμοί. Από έρεχη μέχρι στιγμή στάσεις τις 15.000. Σε ό,τι αφορά στις τρεις κερκίδες που έχει στην διάθεσή του. Άρα εξυπακούεται αν μπορούμε να υπολογίσουμε ότι θα υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό των διαρκείας που θα είναι παρόν. Ή καλύτερα θα έλεγα θα ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό των διαρκείας που δεν είναι παρόν. Θα κλείσει τα τεχνίδια του φετινού πρωταθλήματος. Σίγουρα θα δούμε την μεγαλύτερη προσέλευση σε αγώνα του Κυπριακού πρωταθλήματος. Το που θα φτάσει, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ακόμη λίγη υπομονή. Είναι δεδομένο ότι ο κόσμος είναι στο πλευρό της ομάδας και σαφώς θυμίζει αγώνες είτε Champions League είτε Play-off Champions League. Αυτή η προπόληση κατέληξε. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νεκτάρη. Να είσαι καλά. Καλό σου μεσημέρι. Λοιπόν, ακούσαμε χθες και τις δηλώσεις του Αντιπρόεδρου του Απόλλωνα Φανουκίνη στο Ράδιο Πρώτο για τον τρόπο που προσεγγίζουν